Στη συνέχεια των μαθημάτων για το κυκλοφορικό σύστημα θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην πήξη του αίματος. Όλοι μας έχουν παρατηρήσει ότι μετά από ένα μικρό τραυματισμό, σύντομα το αίμα πίζει και η αιμορραγία σταματά. Η πήξη του αίματος είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, διότι πίζοντας το αίμα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε το θρόμβο όπως λέμε, αφενός παρεμποδίζει την είσοδο μικροοργανισμών μέσα στο σώμα μας, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα μια ενδεχομένως σοβαρή λίμωξη, αφετέρου παρεμποδίζει το αίμα να βγει έξω και να έχουμε μια ακατάσχετη αιμορραγία. Γνωρίζουμε ήδη πολύ καλά ότι όλοι οι ιστοί αιματώνονται και φέρουν αρτηρίδια, φλεβίδια ή τριχοειδή. Συνεπώς, η καταστροφή ενός ιστού θα έχει σαν αποτέλεσμα την αιμορραγία. Η αιμορραγία αυτή ακολουθείται από μια πολύπλοκη σειρά αντιδράσεων, στο τέλος της οποίας μια πρωτεΐνη που λέγεται ινοδοχώνο μετατρέπεται σε ένα διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινόδες. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός ενζύμου που ονομάζεται θρομβίνη. Αυτό το πρωτεϊνικό πλέγμα δημιουργεί ένα μικροσκοπικό δίκτυο που παγιδεύει, που εγκλωβίζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα εμποδίζει να κινηθούν έξω από το αγγείο το οποίο έχει τραυματιστεί. Βλέπετε εδώ μια πολύ ωραία εικόνα όπου αυτές εδώ οι κλωστές είναι το ινόδες και τούτα εδώ προφανώς είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Για να ενεργοποιηθεί, όπως θα έπρεπε να λέει εδώ, η θρομβίνη, δηλαδή το ένζυμο που μετατρέπει το ινοδογόνο στο ινόδες, είναι απαραίτητοι πολλοί παράγοντες, περισσότεροι από αυτούς είναι πρωτεϊνικοί, αλλά επιπλέον το ασβέστιο που βλέπουμε εδώ, η βιταμίνη K, μία από τις βιταμίνες που συντίθεται στο έντερό μας με τη βοήθεια μικροοργανισμών, αλλά προσλαμβάνουμε κάποια από αυτήν και από τις τροφές, καθώς και τα αιμοπετάλια, τα οποία όπως είπαμε είναι κύτταρα, στην πραγματικότητα είναι θράσματα κυττάρων που βρίσκονται στο αίμα μας. Έτσι, εδώ βλέπετε σε αυτόν τον θρόμβο σχηματικά τα παγιδευμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, με το γαλάζιο είναι το δίκτυο του ινόδους και αυτά εδώ τα κύτταρα, τα μπλε που φαίνονται σαν αστεράκια, είναι τα κύτταρικά θράσματα ή κύτταρα, όπως ίσως κακώς τα λέμε, που λέγονται αιμοπετάλια. Εδώ σχηματικά μας δείχνει την πορεία που όλα αυτά συμμετέχουν στο να φτιάξουν τον θρόμβο. Η διαδικασία πήξης του αίματος είναι μια σύνθετη πορεία, κατά την οποία ένας πρωτεϊνικός παράγοντας ενεργοποιεί τον επόμενο. Στο σχήμα εδώ βλέπετε δύο από τα τρία μονοπάτια που οδηγούν στο σχηματισμό του θρόμβου και βλέπετε τους παράγοντες πήξης του αίματος, αυτές δηλαδή τις πρωτεΐνες, με λατινικούς αριθμούς, κάποιοι από τους οποίους φέρνουν το γράμμα α. Το α σημαίνει ενεργή μορφή. Έτσι, ο παράγοντας 8 βρίσκεται σε μια ανενεργή και σε μια ενεργή μορφή, το ίδιο ο παράγοντας 10 και ούτω καθεξής. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και για την προθρομβίνη που μετατρέπεται σε θρομβίνη. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα μονοπάτια είναι πολύ πιο πολύπλοκα και μια γεύση για το πόσο πολύπλοκα είναι φαίνεται σε αυτήν εδώ την εικόνα. Όλα αυτά εδώ είναι πρωτεΐνες, μικρότερα μόρια ή και κύτταρα που συμμετέχουν στον θρόμβο. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Βλέπουμε τρία μονοπάτια, το ενδογενές, το εξωγενές και το κοινό μονοπάτι. Όλα αυτά εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι οι παράγοντες πήξης του αίματος ή οι αλλιώς πρωτεΐνες πήξης του αίματος. Το F σημαίνει factor παράγοντας και βλέπουμε όλα αυτά, όλους αυτούς τους λατινικούς αριθμούς. Βλέπουμε τη συμμετοχή φωσφολιπιδίων, ασβεστίου, άλλων πρωτεϊνών, αλλά και των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και εδώ βλέπουμε το ινοδογόνο που μετατρέπεται σε ινόδες. Και τελικά ο θρόμβος περιέχει πάρα πολλά συστατικά, περιέχει παγιδευμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. Εδώ αυτό το πορτοκαλί είναι το δίκτυο του ινόδες, τα μπλε είναι τα αιμοπετάλια και τα γαλάζια είναι ερυθρά αιμοσφαίρια που βρίσκονται και αυτά εκεί στην περιοχή. Ορισμένοι άνθρωποι φέρουν κληρονομικά νοσήματα, λόγω των οποίων γεννιούνται χωρίς κάποιον από τους παράγοντες πήξης του αίματος. Με αποτέλεσμα η διαδικασία της πήξης του αίματος να καθυστερεί σημαντικά και έτσι μια μικρή πληγή που για κάποιον άλλο άνθρωπο δεν θα ήταν καθόλου επικίνδυνη, αυτή ίσως να αποβαίνει μοιραία και για την ίδια τους τη ζωή. Επίσης, πάρα πολύ εύκολα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν
εσωτερικές αιμορραγίες που εκδηλώνονται οπτικά εξωτερικά με μικρότερους ή με πολύ μεγαλύτερους μόλοπες. Υπάρχουν βασικά τρία είδη αιμορροφιλίων. Η αιμορροφιλία α, στην οποία λείπει ή παράγεται σε μικρότερο βαθμό ο παράγοντας 8. Η αιμορροφιλία β, στην οποία λείπει ή παράγεται σε μικρότερο βαθμό ο παράγοντας 9. Και η αιμορροφιλία C, που εμπλέκει τον παράγοντα 11. Οι αιμορροφιλίες 8 και 9 κληρονομούνται, όπως λέμε και θα δείτε στην τρίτη λυκείου, με φιλοσύνδετο υπολοιπόμενο τρόπο. Τυπικά, σε αυτόν τον τρόπο κληρονόμησης, μια μητέρα φορέας που δεν έχει τα συμπτώματα της αιμορροφιλίας, γιατί είναι ετερόζυγη, όπως λέμε, μπορεί να γεννήσει τουλάχιστον τα μισά της αγόρια στατιστικά θα είναι αιμορροφιλικά. Ανάλογα με τον τύπο της μετάλλαξης που φέρνει τα αιμορροφιλικά αγόρια στην προκειμένη περίπτωση, κυμαίνεται και η βαρύτητα των συμπτωμάτων της ασθένειας. Έτσι, αν παράγεται ένα ποσοστό πάνω από 10% του φυσιολογικού από του παράγοντα 8, η αιμορροφιλία α δεν είναι τόσο σοβαρή. Αν όμως ο παράγοντας 8 παράγεται σε ποσοστό μόλις 1% του φυσιολογικού ή και λιγότερο, τότε πρόκειται για μια πολύ σοβαρή αιμορροφιλία. Με την πρόοδο στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, είναι δυνατόν να παράγουμε σε βακτήρια ή σε ευκαριωτικά κύτταρα μεγάλη ποσότητα από τους παράγοντες πήξης του αίματος, ώστε αυτοί να χορηγούνται στα αιμορροφιλικά άτομα και να διάγουν μια όσο δυνατότερο φυσιολογική ζωή.